Καλώς ήλθατε στο Global Japan. Κάθε χρόνο φωνικές πυρκαγιές καταστρέφουν σπίτια και τεράστιες εκτάσεις φυσικού περιβάλλοντος. Το κλειδί είναι η πρόληψη και η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων. Σε αυτήν την εκπομπή εξετάζουμε πώς ένας φιλικός προς το περιβάλλον πυροσβεστικός αφρός που κατασκευάζεται στην Ιαπωνία από σαπούνι θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση σε όλο τον κόσμο. Το ρεπορτάζ είναι του Damon Emblin και των ομάδων μας στην Ιαπωνία και την Ινδονησία. Η ιαπωνική πόλη Κιτακιούσου είχε πέρσι 10 μεγάλες δασικές πυρκαγιές και ήταν εδώ που η πυροσβεστική υπηρεσία χρησιμοποίησε τον αφρό πυρόσβεσης. Σχεδιάστηκε αρχικά για να μειώσει το νερό που απαιτείται για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κτίρια μετά τον καταστροφικό σεισμό στο Κόμπε το 1995. Κατά την διάρκεια του σεισμού άρχισαν πολλές φωτιές. Εκείνη τη στιγμή η πυροσβεστική κρουνή και οι πυροσβεστικές δεξαμενές καταστράφηκαν από το φαινόμενο. Δεν μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε νερό. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της πόλης και μια σαπωνοποιία, η πυροσβεστική υπηρεσία έχει τελειοποιήσει τον αφρό. Δημιουργείται με την ανάμιξη ενός διαλύματος από σαπούνι φυσικής προέλευσης σε νερό. Είναι απαλλαγμένο από χημικά, βιοδιασπόμενο και λειτουργεί ρίχνοντας στα γονίδια νερού. Όταν αναμειγνύονται με το μέσο πυρόσβεσης, τα σταγονίδια νερού που βγαίνουν γίνονται κολλώδη. Έτσι απορροφώνται άψογα στα ανοίγματα υφασμάτων υξύλου. Η επιτυχία του αφρού που κατασκευάζεται σε αυτό το εργοστάσιο σαπουνιών απασχολεί τους ερευνητές για το πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και στις δασικές πυρκαγιές. Όπως αποκαλύπτει η έρευνα του Πανεπιστημίου της Κιτακιούσου, ο αφρός αυτός είναι 266 φορές λιγότερο βλαβερός από άλλους συνθετικούς αφρούς. Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι η κατανάλωση νερού μπορεί να μειωθεί σε λιγότερο από το 1/17. Και όσον αφορά στο περιβάλλον, είναι πολύ λιγότερο τοξικός για τα ψάρια και για άλλα υδρόβια ζώα από τα συνθετικά μέσα πυρόσβεσης. Επιπλέον, καθώς αποσυντίθεται 100% από περιβαλλοντικούς μικροοργανισμούς, δεν υπάρχουν υπολείμματα στο περιβάλλον. Διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια για τις πυρκαγιές διοργανώνονται σε όλο τον κόσμο. Συμμετείχαμε με καθηγητές πανεπιστημίου και προσωπικό από την πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης. Μερικοί ενδιαφέρθηκαν για το φιλικό προς το περιβάλλον πυροσβεστικό μας μέσο. Ο αφρός χρησιμοποιήθηκε στο νησί Βόρνεο. Εδώ υπάρχουν πυκνά δάση και ποτάμια. Η τύρφη και ο τρόπος που καίγεται είναι σημαντικό πρόβλημα της περιοχής. Οι πανεπιστημιακοί ερευνητές δοκίμασαν τον αφρό σε μια σειρά πειραμάτων. Έβαλαν και μια δοκιμαστική φωτιά. Μετά από 10 μήνες είδαν ότι είχε αναπτυχθεί και πάλι βλάστηση στο συγκεκριμένο μέρος. Από προηγούμενες εμπειρίες μου, η κατάσβεση πυρκαγιών μόνο με νερό είναι πολύ δύσκολη. Αλλά χρησιμοποιώντας αυτό το σαπούνι, σε σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Όταν η τύρφη αρχίζει να καίγεται, η φωτιά μπορεί να συνεχίσει να καίει υπόγεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, απελευθερώνοντας επιβλαβή αέρια. Ο ιαπωνικός αφρός με βάση το σαπούνι διεισδύει στο έδαφος, σβήνοντας τη συγκεκριμένη φωτιά. Κάτι που ήταν κομβική σημασία το 2019 κατά τη διάρκεια μιας πραγματικής δασικής πυρκαγιάς. Αφού σβήσαμε τη φωτιά, την επόμενη μέρα αναζωπυρώθηκε. Ευτυχώς εκείνη την ώρα υπήρχε απόθεμα σαπουνιού σαμποντάμα που είχε απομείνει από τις προηγούμενες δοκιμές πεδίου που χρησιμοποιήσαμε για να σβήσουμε τη φωτιά. Αν και δεν μας έχει απομείνει πολύ σαπούνι, τα αποτελέσματα ήταν εξαιρετικά για την κατάσβεση των πυρκαγιών που είχαν απομείνει. Στην Ιαπωνία, η πόλη Κιτακιούσου σχεδιάζει τώρα να δοκιμάσει τον αφρό και στο Τσιάνγκ Μάι, στην Ταϊλάνδη. Στοχεύει να αναπτύξει τη συνεργασία Πανεπιστημίου Βιομηχανίας και να βοηθήσει στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Ελπίζουμε ότι με τη χρήση του αφρού πυρόσβεσης θα ελέγξουμε κάπως τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και θα συμβάλλουμε στις δράσεις κατά της κλιματικής αλλαγής. Αυτή ήταν η εκπομπή μας σήμερα. Θα βρείτε όλα τα επεισόδια στην ιστοσελίδα μας στο euronews.com. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.